Φίλες και φίλοι, χαίρετε. 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 Κράτα το εκεί για να φύγεις κι εσύ. Είναι το ένατο βίντεο ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω. Το ένατο. Ένατο. Το οποίο ξαναγυρίζεται. Ναι. Γυρίζεται και για πρώτη φορά πριν κανένα μήνα. Όχι, ένα μήνα. Έχει μήνα. Αλήθεια. Ναι. Έχουμε ένα μήνα να κάνουμε τη σειρά μας. Ίσως 3 εβδομάδες. Έχει βρει, αφού δίνεις εξετάσεις. Έδινε εξετάσεις, μετακομίζαμε. Ναι. Το είχαμε κάνει το ένα το πριν. Πότε ξεκίνησαν εξετάσεις σου, αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Κάπου 5-6 Ιουνίου. Το κάναμε ακριβώς μετά το πρώτο μάθημα. Την μέρα που ήρθες από το πρώτο μάθημα το κάναμε. Ναι, ναι, το κάναμε. Και ήταν Δευτέρα και το κάναμε για να ανέβει την ερχόμενη Κυριακή και στο ενδιάμεσο κατάφερα να το χάσω. Να το διαγράψεις. Να χάσω το footage. Λοιπόν, είμαστε στην Κύπρο. Είναι το πρώτο οδηγητικό μετηγωγό. Κάνουμε ένα διάλειμμα από την τακτική σειρά του των βίντεο, δηλαδή εκείνο το ένα το που είχαμε γυρίσει ήταν η συνέχεια του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου. Αλλά είσαι κρίμα μέσα καθώς οδηγούμε να μιλάμε για τις θέματα, γιατί δεν συνέφερε να μιλήσουμε. Α, δεν σε πειράζει να μιλήσουμε. Δεν έχω θέμα, εντάξει, όλα καλά. Θυμάσαι τι είχαμε συζητήσει. Είχαμε φτάσει σε ένα cliffhanger. Όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Το cliffhanger ήταν η αυτοικανοποίηση. Ναι. Το cliffhanger. Ναι. Οπότε όσοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο και δεν έχουν παρακολουθήσει το 8ο, να το παρακολουθήσουν πίσω το 8ο. Αντίστε ένα pause σε αυτό, πηγαίνετε στο προηγούμενο. Γιατί το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου από το οποίο παίρνουμε αφορμή σε αυτά τα βίντεο είναι το κεφάλαιο «Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ ψυχή μου». Όχι, θέλω να σου μιλήσω για το σεξ. Το βιβλίο είναι «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Και το κεφάλαιο να θέλει να σου μιλήσω για το σεξ. Και είχαμε φτάσει, είχαμε εξηγήσει τα στάδια του σεξ, δεν είναι. Και είχαμε μείνει στο ότι σεξ ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει με έναν άλλον άνθρωπο ή μπορεί να κάνει και μόνος του. Και αυτό ονομάζεται αυτοικανοποίηση. Τα παιδιά μεγαλώνοντας ανακαλύπτουν ότι αγγίζοντας διάφορα σημεία του κορμίου τους μπορεί να νιώθουν μια ευχαρίστηση και αυτό είναι φυσιολογικό. Και σε πιο μικρή ηλικία από την εφηβεία, και στα 7 και στο 8 και στα 9, κάποια παιδιά νιώθουν ότι αν αγγίξουν εκεί στην περιοχή των γεννητικών τους οργάνων, νιώθουν κάποια ευχαρίστηση. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι βρώμικο, ούτε κάτι λάθος. Όμως αυτό που λέμε στα μικρότερα παιδιά είναι ότι δεν επιτρέπουμε σε κανέναν άλλον να αγγίζει το σώμα μας εκτός από εμάς τους ιδίους, σε ένα ξένο. Και άμα ενηλικιωθούμε, μπορούν να μας το κάνουν αντίστοιχα, δεν ξέρω. Πες το αγάπη μου. Μπορούν να μας το κάνουν αντίστοιχα, δεν ξέρω. Ναι, όταν είσαι ενήλικας και έχεις σεξουαλική ερωτική ζωή, κατά τη διάρκεια της ερωτικής συνέβρεσης, ναι, αγγίζει ο ένας ερωτικός σύντροφος το σώμα του άλλου ερωτικού σύντροφου. Όταν όμως είμαστε παιδιά, ανήλικα που ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει την ερωτική μας ζωή, για να προστατευτούμε από επιτίδιους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι... Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Ναι, παιδόφιλοι, οι οποίοι κακοποιούν τα παιδιά και δεν αφήνουμε κανένα να αγγίζει πάνω στο σώμα μας, εκτός από το γιατρό μας, τη μαμά μας, που θα το κάνουν για λόγους άλλους, όχι για λόγους εκμετάλλευσης του σώματος μας. Είναι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το μαθαίνω να προστατεύω το σώμα μου. Ναι, μου το είχαν μάθει αυτό. Ναι, όλα τα παιδιά το μάθουν. Από μικρή ηλικία τώρα. Ναι, γιατί δεν κάνουμε ένας άγνωστος ενήλικας, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζουμε, κάποιος άλλος εκτός από τον παπά μας, τη μαμά μας, τον γιατρό μας, αν μας πει να βγάλουμε τα ρούχα μας ή να μας αγγίξει, λέμε όχι και πάμε και το λέμε κατευθείαν σε έναν ενήλικα εμπιστοσύνης. Εντάξει. Λοιπόν, ένας άνθρωπος μπορεί να περάσει τα 4 στάδια του σεξ και μόνος του. Και αυτό ονομάζεται αυτοικανοποίηση. Είναι κάτι το οποίο αρχίζει να το ανακαλύπτει αυτόν τον κόσμο της αυτοικανοποίησης ένας έφηβος.
Και είναι κάτι που γίνεται ενστικτοδός. Δεν είναι κάτι που το μαθαίνει κάποιος. Είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο ίδιος όταν εξερευνά το σώμα του. Μπορεί όταν κάνει μπάνιο ή όταν ξαπλώνει, να αγγίζει το σώμα του και μέσω του αγγίγματος να περνάει στο στάδιο του ενθουσιασμού. Θυμάστε τις τέσσερα στάδια. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, ούτε κάτι βρώμικο. Έχει σημασία να το σημειώσουμε, γιατί υπάρχουν διάφορες λαθασμένες πεπιθήσεις. Ότι είναι αμαρτία να αυτοικανοποιείσαι. Ξέρεις ποια λέξη η οποία θεωρείται βρισιά είναι μια λέξη που περιγράφει την αυτοικανοποίηση? Ποια? Μαλακία. Αλήθεια? Ναι. Κάτσε, δεν μου το πες ποτέ αυτό. Τώρα στο λέω. Μαλακίζομαι σημαίνει αυτοικανοποιούν. Και χρησιμοποιείται ως βρισιά η λέξη μαλάκας, επειδή τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και τα θρησκευτικά στερεότυπα λένε ότι το να αυτοικανοποιείσαι ή να αυνανίζεις, είναι μια άλλη λέξη, ότι είναι κάτι κακό. Και μάλιστα παλιά έλεγαν κάτι βλακίες, ότι και καλά, όταν αυτοικανοποιείσαι βγάζεις παιδιά, όταν αυτοικανοποιείσαι γίνεσαι τρελός, γι' αυτό το μαλάκας σημαίνει τρελός ή βλάκας, ή όταν αυτοικανοποιείσαι χάνεις το φως. Βλακίες, έλεγα, μωρή. Τρόμαζαν τα παιδιά. Ναι, τρόμαζαν τα παιδιά για να μην αυτοικανοποιούνται. Τους εφήβους, τους τρόμαζαν. Δεν είναι απαραίτητο ένας εφήβος να αυτοικανοποιείται. Δεν είναι κακό αν ένας εφήβος αυτοικανοποιείται. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Είναι μια διαδικασία εξερεύνησης του σώματος και μαθαίνεις πώς λειτουργεί το σώμα σου και πώς παράγει ευχαρίστηση το σώμα σου. Δεν είναι κακό πράγμα. Επίσης, αν κάποιος δεν αυτοικανοποιείται, δεν χρειάζεται να ανησυχήσει επειδή θα το ακούσει αυτό στο βίντεο. Είναι κάτι που είναι... Θα έρθει μόνο του. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο, άμα μεγαλώνεις φυσιολογικά, χωρίς φοβίες γύρω από το σεξ, χωρίς βλακώδεις αντιλήψεις... Ακόμα κι αν είσαι με φοβίες για το σεξ και τέτοια πράγματα, μπορείς να το... Να σου φύγει αυτή η φοβία. Βεβαίως μπορεί να σου φύγει. Ναι, γιατί η φοβία προκαλείται λόγω έλλειψης γνώσης. Και η γνώση είναι δύναμη. Τα μαθαίνουμε πράγματα για να είμαστε δυνατοί. Γι' αυτό κάποιοι που θέλουν τους άλλους υποταγμένους τους λένε μη διαβάζεις, μην ακούς ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, μη παρακολουθείς αυτά τα vlogs της ψυχολόγου, το ένα τώρα θα τρελαθείς. Ποιος μαθαίνει πιο πολλά, το σου το καλύτερο. Ναι. Γιατί ανοίγει το μυαλό σου και συνειδητοποιείς ότι... Εντάξει. Είναι φυσιολογικά αυτά που νιώθω. Δεν είμαι κανένας παράξενος, δεν είμαι καμιά παράξενη και το καθεξής. Αυτοί που λένε τα αντίθετα είναι παράξενοι. Ναι. Κοίταξε, η φύση του ανθρώπου είναι τέτοια ώστε αν δεν επηρεάσει κάποιος τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να είναι φυσιολογικός. Και μέσα στη φυσιολογική ανάπτυξη ενός ανθρώπου βρίσκεται και το κομμάτι του να ανακαλύψει σιγά σιγά το σώμα του και τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος. Είναι αφύσικο να βάζεις κόφτη στους ανθρώπους και να τους λες αυτό που νιώθεις, ας πούμε σεξουαλική επιθυμία ή μια επιθυμία να αγγίξεις το σώμα σου, ότι είναι κάτι κακό. Πώς μπορεί να είναι κάτι κακό κάτι που βγαίνει από μέσα σου? Και κάτι το οποίο είναι φυσικό, είναι μέσα από τη φύση. Αυτό ήταν το cliffhanger στο οποίο μείναμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Να πούμε και άλλα λίγα πράγματα γύρω από το σεξ. Προτού ενηλικιωθεί ένας άνθρωπος και ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, το ενηλικιωθεί συναισθηματικά, που του φτάσει στην ηλικία συνένεσης, είναι καλά να γνωρίζει ότι το σεξ έχει κάποιους κινδύνους, τους οποίους πρέπει να τους έχει υπόψη του για να προστατεύεται από αυτούς τους κινδύνους. Το σεξ με άλλον άνθρωπο, όχι το σεξ μόνο σου. Το σεξ μόνο σου δεν έχει κανέναν κίνδυνο. Το σεξ με άλλους ανθρώπους όμως έχει κάποιους κινδύνους. Ο πρώτος κίνδυνος ή η πρώτη δυσκολία ίσως είναι μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Το ήξερα, θα το πει. Ναι. Αν κάνει σεξ ένα ζευγάρι που είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι, υπάρχει περίπτωση το κορίτσι να μείνει έγκυος με το σεξ.
σε ποιο τρόπο αποφεύγουμε μια εγκυμοσύνη. Έχουμε δει με ποιο τρόπο γίνεται η σύλληψη ενός παιδιού. Το πάμε εδώ στο, στα βίντεο. Όχι. Νομίζω μου τα έχεις πει εμένα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Όσο τα πάμε στο βίντεο. Ότι για να έχουμε σύλληψη και εγκυμοσύνη, πρέπει το γενετικό υλικό του άντρα να μπει μέσα στο σώμα της γυναίκας. Δηλαδή πρέπει ο άντρας, το αρσενικό πρόσωπο, να εξπερματίσει μέσα στον κόλπο της γυναίκας. Και εκείνο το υγρό το οποίο βγαίνει από το πέος του, το σπέρμα, το σπερματικό υγρό, έχει μέσα εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Και ένα από αυτά τα εκατομμύρια σπερματοζωάρια, εάν υπάρχει ένα οάριο έτοιμο προς γονιμοποίηση, μπορεί να συναντήσει αυτό το οάριο, να το τρυπήσει αυτό το οάριο και να το γονιμοποιήσει. Και έτσι να έχουμε εγκυμοσύνη. Οπότε για να μην έχουμε εγκυμοσύνη, γιατί οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές που κάνουν σεξ δεν θέλουν εγκυμοσύνη. Είναι λίγες οι φορές που ένα ζευγάρι θέλει εγκυμοσύνη. Συνήθως το κάνουν σε μια ηλικία που είναι, ξέρω εγώ, 25-30 χρονών, είναι ήδη προετοιμασμένοι, προγραμματισμένοι για να κάνουν οικογένεια και το κάνουν επίτηδες για να κάνουν παιδί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα ζευγαριά δεν θέλουν να κάνουν παιδί. Κάνουν σεξ για να έρθουν ο ένας πιο κοντά στον άλλον, κάνουν σεξ για να νιώσουν ευχαρίστηση, κάνουν σεξ για να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν, δεν κάνουν για να κάνουν παιδί. Οπότε χρειάζεται μία μέθοδος αντισύλληψης για να μην έχουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Γιατί αν έχουμε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, τότε τι γίνεται. Και μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Ή θα κάνεις παιδί ενώ δεν είσαι προετοιμασμένος να κάνεις παιδί. Φαντάστηκε, ας πούμε, ένα κορίτσι 18 χρονών που είναι τρίτη ηλικίου να μην είναι έγκυος. Και να πρέπει σε αυτή την ηλικία να κάνει παιδί. Πόσο θα πάει η ζωή της όλη τούμπα. Ναι. Ή... Αλλά και απ' την άλλη σκέφτομαι είναι άσχημο. Ποιο, το να μην κάνεις παιδί. Όχι. Το να σκοτώσεις αυτό, το παιδί. Ναι, αυτό που θα πεις τώρα. Ναι, ναι. Μα γι' αυτό το λόγο είμαστε υπέρ της αντισύλληψης. Για να μην χρειαστεί να φτάσουμε στη διακοπή κοίησης. Στη διακοπή κοίησης, η έκτρωση όπως λέγεται διαφορετικά. Αυτό είναι απάνθρωπο. Για μένα μου φαίνεται απάνθρωπο. Εγώ θέλω να προσπαθήσουμε να μην χρειαστεί ποτέ να κάνουμε τέτοιο, να έχουμε τέτοιο προβληματισμό. Εμένα δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα αν επιθυμεί την εγκυμοσύνη. Έχω λάβει τα μέτρα μου σε όλη μου τη ζωή, ούτως ώστε να μην κάνω σεξ χωρίς προστασία. Επειδή μας ακούν και κάποιες κοπέλες και μαμάδες που μπορεί να μπήκα στη διαδικασία της διακοπής κοίησης στο παρελθόν. Συγχωρέστε με που το είπα, απλώς αυτή είναι η γνώμη μου. Εντάξει, είναι η γνώμη σου, μα δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις αυτή τη γνώμη ότι δεν έχεις αγάπη και κατανόηση για τις κοπέλες που χρειάστηκε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και αυτές που χρειάστηκε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, πολλές φορές λένε ότι ήταν κάτι δύσκολο, δεν ήταν ότι πιο εύκολο. Ναι. Δεν τις κρίνουμε. Εγώ είμαι λίγο της ευκολίας. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να αποφύγεις κάτι λέω, παρά να πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Ναι, λέω για μερικές γυναίκες που νομίζω είναι συνήθως στο εξωτερικό, δεν ξέρω, που αμέσως όταν βλέπουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη είναι σε φάση ήου, δεν το θέλω αυτό. Ναι. Κοίταξε, σίγουρα η έκτρωση δεν είναι μέθοδος αντισύλληψης. Δηλαδή το να μην προσέχεις, να μένεις έγκυος και άμα μείνεις έγκυος να πηγαίνεις στο γιατρό και είτε να πει στο γιατρό να στο βγάλει μια διαδικασία ιατρική, είτε να σου δώσει να πεις εκτροτικά χάπια, σίγουρα δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό και από την έννοια της υγείας του σώματος της γυναίκας. Δηλαδή κάθε φορά που μια γυναίκα υποβάλλεται σε μια ιατρική επέμβαση, κινδυνεύει. Επίσης, ηθικά δεν είναι σωστό για το αγέννητο μωρό. Εντάξει. Καλύτερα να μην προκύψει εγκυμοσύνη. Σε αυτό το σημείο θέλω. Μέχρι να έρθει η ώρα, τουλάχιστον. Ναι, θέλω να πω ότι αν μας ακούει κάποιος άνθρωπος, κάποια γυναίκα, κάποιο ένα νεαρό κορίτσι που βρίσκεται σε μια συνθήκη στην οποία έχει μια απρογραμματιστή εγκυμοσύνη, να ζητήσει αμέσως βοήθεια. Να ζητήσει βοήθεια από ενήλικες της εμπιστοσύνης της, να ζητήσει βοήθεια από ένα ψυχολόγο, να μιλήσει σε κάποιον, να μοιραστεί τους φόβους της, τις ανησυχίες της και να ζητήσει να τη βοηθήσει κάποιος με αυτό που της συμβαίνει. Δεν θα πάρουμε εμείς την απόφαση για αυτήν αν θα προβεί σε διακοπή εγκύησης ή όχι, αλλά να μην το περάσει μόνη της, να ζητήσει βοήθεια. Έχουμε
έχουμε βίντεο, θα το βάλω στην περιγραφή να αυτό το βίντεο. Έχουμε ένα βίντεο σχετικό να στείλει κάποιο να το δει. Θυμάμαι τώρα ένα συγκεκριμένο βίντεο που έστειλε μια κοπέλα την ιστορία τη που προέβη στο παρελθόν σε διακοπή κίσης και μιλούσε σε σχέση με το πόσο σημαντικό είναι η αντισύλληψη για να μην φτάσει να περάσει. Ναι. Πώς γίνεται η αντισύλληψη? Πάρα πολύ απλά. Βρίσκουμε έναν τρόπο ούτως ώστε να μην συναντηθούν τα σπερματοζώρια με το άρι. Ο πιο διαδεδομένος τρόπος, ο οποίος είναι και ο πιο ενδεδειγμένος για νεαρούς ανθρώπους, είναι η χρήση του ανδρικού προφυλακτικού. Το ανδρικό προφυλακτικό, το οποίο πουλιέται από τα φαρμακεία, πουλιέται από τα περίπτερα, πουλιέται στα σούπερ μάρκετ, είναι σαν ένα ανατομικό σακουλάκι με... είναι σαν πλαστικό, σαν σιλικόνι είναι, αλλά... νομίζω έχει διάφορες θέσεις, δεν ξέρω. Ξεχνάω τώρα. Καουτσούκ, δεν ξέρω. Είναι κάτι σαν πλαστικό το οποίο εφαρμόζει πάνω στο πέος του άνδρα όταν αυτό βρίσκεται σε στήση, πριν από την διείσδυση, πριν από που θα μπει στον κόλπο της γυναίκας, και ο άνδρας εξπερματίζει μέσα στο σακουλάκι αυτό που είναι το προφυλακτικό και μετά το βγάζει, το πετάει στον κάλαθο των σκουπιδιών και πλένει το πέος του πρωτού συνεχίσει να ξαπλώνει γυμνός δίπλα στην γυναίκα, ούτως ώστε να σιγουρευτεί ότι δεν θα μπει οποιοδήποτε γενετικό υλικό δικό του στον κόλπο της σύντροφου του. Κάποια άλλα ζευγάρια χρησιμοποιούν και τη μέθοδο των ημερών, δηλαδή υπολογίζουν τις γόνιμες ημέρες. Ξέρεις ποιες είναι οι γόνιμες ημέρες? Όχι. Οι ημέρες που είναι πιο πιθανόν να έχει ορυξία μια γυναίκα. Είναι μια εβδομάδα περίπου, η οποία είναι από την τελευταία μέρα που είδες περίοδο, γύρω στις 10 μέρες. Δηλαδή είναι από ότι, αν πούμε ότι ένας κύκλος έχει 28 μέρες, ένας συνηθισμένος κύκλος, μιλούμε είναι από τη 14η ημέρα μέχρι, ξέρω εγώ, την 21η περίπου, έτσι, πολύ χονδρικά. Χωρίς να σημαίνει ότι ισχύει αυτό σου λέω στις γυναίκες. Αυτή η μέθοδος των ημερών δεν είναι ασφαλής αντισυλληπτική μέθοδος. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει ορυξία και πιο νωρίς και πιο αργά. Γιατί στην ορυξία παίζει ρόλο η διάθεση, ο καιρός, οι ορμόνες, το φαγητό, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Μια κακή μέθοδος αντισύλληψης που δεν τη συνιστώ είναι η μέθοδος της αποτράβηξης, την οποία χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή κάνει σεξ το ζευγάρι χωρίς προφυλακτικό και λίγη ώρα πρωτού έρθει σε οργασμό ο άντρας, αποσύρει το βέος του από τον κόλπο της γυναίκας ώστε να έρθει σε οργασμό έξω από τον κόλπο. Αυτό έχει τεράστιο κίνδυνο για να επιθυμεί την εγκυμοσύνη, γιατί έστω και μια σταγόνα σπέρματος αρκεί για να μπει σπερματοζωάριο μέσα στον κόλπο της γυναίκας, οπότε καλύτερα να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος. Μια άλλη μέθοδος είναι η μέθοδος της χρήσης αντισυλληπτικών χαπιών από τις κοπέλες. Τα αντισυλληπτικά χάπια είναι φάρμακα τα οποία τα πίνεις ούτως ώστε να μην υπάρχει... Κάνουν τα δουλειά τους κανονικά. Ναι. Εάν τα παίρνεις καθημερινά, αν κάθε πρωί πίνεις ένα χάπι, έχει μια διαδικασία το αντισυλληπτικά χάπια. Επειδή εγώ μόνο μια φορά δοκίμασα να πάρω και με πείραξαν και τα σταμάτησα, δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Δοκίμασα να πάρω μετά που γεννήσα την Κυριακή και είχα έτσι δυσφορία, είχα πολλά νεύρα, μου είχαν επηρεάσει τη διάθεση μου και έτσι τα σταμάτησα. Νομίζω τα πίνεις για 21 ημέρες και για 7 μέρες δεν τα πίνεις και μετά θα ξαναξεκινάς. Να μας γράψουν οι κοπέλες στα σχόλια. Θα συμβουλεύουν και οι γιατροί, αλλά... Άμα γίνεται, να μην σας συμβουλεύουν και οι γιατροί. Ναι, γιατροί δίνουν τα αντισυλληπτικά. Ο γυναικολόγος μου τα έχει δώσει. Ναι. Τα αντισυλληπτικά μερικές φορές τα δίνουν και σε έφηβα κορίτσια για να καταπολεμήσουν κάποιο πρόβλημα, όπως η ακμή στο πρόσωπο ή υπολογιστικές οθήκες. Τι είναι αυτό? Πολυγιστικές οθήκες είναι το σύνδρομο των πολυγιστικών οθήκων, μια συνθήκη υγείας στην οποία υπάρχουν πολλές μικρές κύστες πάνω στις οθήκες
και τούτον προκαλεί έντονη σμιγματόρια, πολλά σπίτια της εφηβείας, πόνους του περίοδων, περίοδος η οποία έρχεται ακατάστατα, μπορεί να έρχεται κάθε 1,5 μήνα, κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες. Είναι ένα πρόβλημα γενετικό κυρίως. Εγώ τότε που τα πήρα, ίσως να μην ήθελα κιόλας να τα πάρω και γι' αυτό τα είχα πάρει για ένα μήνα μόνο. Και μετά χρησιμοποίησα την άλλη αντισυλληπτική μέθοδο, η οποία ενδείκνυται μόνο για γυναίκες που έχουν γεννήσει και μετά, που είναι η χρήση του ενδομήτριου σπιράλη. Το ενδομήτριο σπιράλη σπίρεμαν είναι μια μικρή συσκευή με χαλκό που τη βάζει ο γυναικολόγος μέσα στην μήτρα της γυναίκας. Και ανάλογα με τον τύπο του σπιράλ, μπορεί να διαρκεί για 3 χρόνια αντισυλληπτική δράση, για 5 χρόνια. Και δεν επιτρέπει, κάνει όξινο το περιβάλλον της μήτρας και δεν επιτρέπει και σκοτώνει το σπέρμα κατά κάποιον τρόπο. Κάνει όξινο το περιβάλλον της μήτρας και αποτρέπει τη γονιμοποίηση. Υπάρχουν και ενδομήτρια σπιράλ τα οποία αφήνουν μέσα στη μήτρα προγεστερόνη. Και η προγεστερόνη είναι βασική ουσία αντισυλληπτική. Είναι δηλαδή σαν αντισυλληπτικά τα οποία τα παίρνεις μέσα από τη μήτρα σου. Υπάρχουν επίσης και patches με αντισυλληπτικές ορμόνες κλπ. Την αντισύλληψη που θα χρησιμοποιήσουμε τη συζητούμε με τον γυναικολόγο μας και η καλύτερη, η ασφαλέστερη μορφή αντισύλληψης είναι η χρήση προφυλακτικού, η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Αυτή είναι η ασφαλέστερη μορφή αντισύλληψης. Απλώς τα λέμε έτσι, είναι ημερωτικά. Ο άλλος κίνδυνος που έχει το σεξ είναι τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. STDs λέγονται στα αγγλικά, σουμουνού στα ελληνικά, σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Πρόκειται για κάποιες αρρώστιες που δυσκολάς με το σεξ. Ναι. Η προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα είναι να χρησιμοποιείς πάντοτε σε όλες τις σεξουαλικές επαφές των ανδρικών προφυλακτικών. Αυτή είναι η καλύτερη προστασία. Και επίσης, ο κίνδυνος για σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα υπάρχει επειδή κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι πιστοί, δηλαδή να μην έχουν ένα μόνο σύντροφο, να έχουν πολλούς σύντροφους. Οπότε η μονογαμία, δηλαδή το να είναι ένα ζευγάρι μεταξύ τους, να αγαπούν ένας τον άλλον και να κάνουν σεξ μόνο μεταξύ τους, είναι και πολύ καλή προστασία από σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Δηλαδή, αν δεν κάνουν σεξ με άλλους ανθρώπους, πώς θα κολλήσεις ένα σεξουαλικό μεταδεδόμενο νοσήμα. Όμως, όταν γνωρίζουμε έναν νέο σεξουαλικό σύντροφο, ο οποίος είχε προηγούμενους σεξουαλικούς σύντροφους, μπορεί, ας πούμε, μια κοπέλα είναι η πρώτη της φορά, το αγόρι μπορεί να έχει κάνει και άλλες φορές σεξ. Τότε πρέπει να κάνει εξετάσεις αυτός που έχει κάνει και άλλες φορές σεξ. Εξετάσεις που θα πάει στον ουρολόγο να τις κάνει. Για να δει αν τυχόν έχει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, να κάνει θεραπεία για να μην το μεταφέρει. Επίσης υπάρχει ένας ιός, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, HPV, ο οποίος έχει 125 στελέχη περίπου, εκ των οποίων κάποια από αυτά λίγα, όχι πολλά, είναι καρκινογόνα. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και το εμβόλιο κατά του HPV, το οποίο συνίσταται να το βάζουν τα κορίτσια, παλιότερα μόνο τα κορίτσια, τώρα λένε ότι το βάζουν και τα αγόρια. Νομίζω ότι είχα πάει σε γυναικολόγο το καλοκαίρι και μου είπε ότι πρέπει να το κάνω σε μερικά χρόνια. Το κάνεις. Και προστατεύει από τις βασικές γνωστές ποικιλίες ιού ανθρωπίνων θυλωμάτων που είναι καρκινογόνες. Και επίσης, όταν ένα κορίτσι ξεκινήσει να έχει σεξουαλική ζωή, όταν μια γυναίκα ξεκινήσει να έχει σεξουαλική ζωή, πρέπει οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο να πηγαίνει στο γυναικολόγο. Τι να κάνει στο γυναικολόγο, για να ξέρει. Και αν εξετάσει, πρέπει να πηγαίνει να κάνει στο γυναικολόγο. Pap test. Τεστ Παπα-Νικολάου. Ξέρω ότι το pap test ποτέ τον ορό. Όχι. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι ένα τεστ το οποίο το έχει εφεύρει ένα Έλληνα γιατρό πριν πολλά χρόνια, το οποίο το κάνουν οι γυναικολόγοι στις γυναίκες συνήθως μια φορά το χρόνο, είναι η ενδεικνυόμενη συχνότητα. Πας στο γιατρό και ο γιατρός παίρνει κάποιον επίχρησμα από τον κόλπο της γυναίκας και κάνει κάποιες αναλύσεις για να δει αν τυχόν έχει κάποιες μολύνσεις ή κάποια προκαρκινικά κύτταρα.
και είναι απαραίτητο όλες οι γυναίκες που έχουν σεξουαλική ζωή να κάνουν δέσποι Παπα-Νικολάου. Απαραίτητο. Γιατί έχουν σωθεί εκατομμύρια ζωές γυναικών από το τεστ Παπα-Νικολάου. Παλιότερα ο καρκίνος της μήτρας θέριζαν τις γυναίκες. Είναι προληπτικό τεστ. Αυτά. Σε τρομάζουν αυτά με τα σεξουαλικώς με τα δεδομένα σήματα και με τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες? Ναι, μπορεί να με τρομάζουν τώρα, αλλά αργότερα μπορεί να είναι φυσιολογικά, δεν ξέρω. Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουμε είναι ότι όταν αποφασίσουμε πως θα έχουμε σεξουαλική ζωή, πρέπει να υπάρχει συνένεση και από τις δύο πλευρές και οι δύο άνθρωποι να συμφωνούν ότι θέλουν να κάνουν σεξ μεταξύ τους, ότι δεν είναι ντροπή να συζητήσουμε ούτε για την αντισύλληψη, ούτε για τις σεξουαλικώς μεταδεδομένες ασθενείς και δεν είναι ντροπή να ζητήσουμε να χρησιμοποιήσουμε αντισύλληψη και να χρησιμοποιήσουμε προστασία από τις σεξουαλικώς μεταδεδομένες ασθενείς. Γιατί πολλές φορές ακούω ότι μπορεί έναν αγόρι να πει σε έναν κορίτσι, μα δεν με αγαπάς και θες να βάλω προφυλακτικό. Το οποίο είναι μεγάλη παγίδα και είναι πολύ χειριστικό αυτό να λέει το αγόρι στο κορίτσι, μα δεν με αγαπάς και θέλεις να, και θες να βάλω προφυλακτικό. Είναι πάρα πολύ χειριστικό. Πάρα πολύ χειριστικό. Δεν έχει να κάνει με το αν αγαπούμε τον άλλον, το να θέλουμε και να, το, να βάζουμε όριο. Και επίσης λέμε, για να βάλει, επειδή ουσιαστικά να προστατευτούμε. Ναι, και από ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και από σεξουαλικώς δεδομένες ασθένειες. Δεν έχει να κάνει με την αγάπη αυτό το πράγμα. Αν κάποιος σας πει ότι αν θες να βάλεις προφυλακτικό σημαίνει δεν με αγαπάς, αφήστε το, δεν είναι καλός άνθρωπος. Σημαίνει ένα φυσάκι. Ένας άνθρωπος που μας αγαπά πραγματικά, πρώτος θα πει να προστατευτούμε από προγραμματιστή εγκυμοσύνη, από σεξουαλικώς μεταδεδομένα νοσήματα. Γιατί το έχω ακούσει από πολλά νεαρά κορίτσια αυτό το πράγμα, 18, 19, 20 χρονών, ότι γνώρισαν κάποιον ο οποίος τους είπε, αν με αγαπάς, θα δεχτείς να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Και μπορεί να έτυχε μετά ή να κολλήσουν κάποια αρρώστια ενώ μεταξύ σεξουαλικώς μεταδεδομένες ασθενείς έχουν παραπάνω συμπτώματα στις γυναίκες παρά στους άντρες. Ένας άντρας μπορεί να είναι ασυμπτωματικός και όταν κολλήσει αυτό το πράγμα στη γυναίκα, η γυναίκα να πονά. Οι περισσότερες σεξουαλικώς μεταδεδομένες ασθένειες είναι οι άσχημες. Υπάρχουν όμως και ασθένειες που δεν διαδιακολούνται. Για παράδειγμα, ο ιός HIV, το AIDS. Έχεις ακούσει για την ασθένεια? Όχι. Η ασθένεια AIDS ήταν μια ασθένεια η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του 80 και είχε σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι μια σεξουαλικώς μεταδεδομένη ασθένεια. Μεταδίδεται μέσα από το σεξ και μέσα από το αίμα. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος όταν ήμασταν μικροί αυτή η αρρώστια. Τώρα υπάρχει θεραπεία έτσι? Τώρα υπάρχει για τον ιό HIV, υπάρχει φάρμακο. Υπάρχει το PrEP, που είναι ένα φάρμακο που παίρνει κάποιος εάν έχει επικίνδυνες επαφές ή αν έχει ένα σύντροφο ο οποίος ζει με τον ιό, είναι οροθετικός. Και υπάρχει και το αντιρετροϊκό φάρμακο που παίρνουν οι άνθρωποι που δείχνουν στις εξετάσεις αίματος τους ότι έχουν τον ιό και το πίνουν καθημερινά και αυτό τους κάνει σαν να μην έχουν τον ιό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που ζει με τον ιό, HIV, αλλά παίρνει καθημερινώς τα αντιρρετροϊκά του φάρμακα, αν κάνει ανάλυση αίματος φαίνεται ότι δεν έχει τον ιό. Α, αλλά τον έχει κανονικά. Τον έχει. Το AIDS, το σύνδρομο επίκτησης ανοσολογικής ανεπάρκειας, είναι μια αρρώστια που άμα εξελιχθεί, πεθαίνεις. Οπότε, αν κάποιος διαγνωστεί με τον HIV, δεν πρέπει να ντρέπεται γι' αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο γιατρό, οπωσδήποτε να πάρει τα αντιρρετροϊκά φάρμακα και να προσέχει. Ήταν μια αρρώστια η οποία περισσότερο επηρεάζει τους γκέι ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος πληθυσμός των ανθρώπων που ζουν με τον HIV είναι ομοφιλόφιλοι. Όμως, εγώ γνωρίζω και ετεροφιλόφιλους ανθρώπους που ζουν με τον HIV. Στην Αφρική είναι πολύ διαδεδομένο ο ιός HIV. Δεν ξέρω πώς ξανά τη λέξη AIDS χωρί. Όχι. Σα είπα. Αν ήμασταν εμείς 17-18 χρόνια στην ηλικία, θυμάμαι ότι ήταν να μας μιλήσουν για το AIDS, να μας μιλήσουν για την προστασία. Γιατί θυμάμαι εγώ τότε χτυπούσα το χέρι μου, το πρώτο λίγο στην Πάφο και στην αίθουσα αντελετών μας έκαναν τη διάλεξη και σηκώσα το χέρι μου και είπα μια να ξεχνάω.
είπα, ο καλύτερη μέθοδος προστασίας από το AIDS είναι να μην κάνεις σεξ πριν του παντρευτείς, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, και μετά να κάνεις μόνο με τον άντρα σου και τη γυναίκα σου, έτσι δεν κινδυνεύεις να κολλήσεις AIDS. Πριν το γάμα. Ήμουνα του κατηχητικού. Ήμουνα του κατηχητικού. Κάτσε, τι σχέση έχει να κάνει ο γάμος. Τάχα, ας πούμε, άμα είσαι θρήσκος, είπα τότε, και ακολουθείς αυτά τη θρησκεία, είμαι θρήσκα. Δεν κινδυνεύεις από το AIDS. Αφού δεν κάνει σεξ με τον παντρευτής, και αφού οι θρήσκοι δεν παντρεύονται παρθένοι και ο ένας και ο άλλος και κάνουν σεξ μόνο μεταξύ τους. Ναι. Αυτόν είχα πει, αυτή την εξυπνάδα είχα πει. Και σηκώθηκε και χειροκροτούσε ο ξάδερφος μου, ο οποίος ήταν μάρτυρας του Εχωβά, επίσης θα συγχωρήσεις. Όλοι οι άλλοι μας κορώνται. Με το δίκιο. Φυσικά δεν έχω αυτή την άποψη τώρα ότι πρέπει να παντρευτεί κάποιος για να κάνει σεξ. Σε καμία περίπτωση δεν έχω αυτή την άποψη. Τι σχέση έχει να κάνει ο γάμος? Υποτίθεται με βάση τη θρησκεία, σου λέει ότι το μυστήριο του γάμου ευλογεί το σεξ. Και είναι αμαρτία να κάνεις σεξ εκτός γάμου. Είναι αμαρτία να αυτοικανοποιείσαι. Είναι αμαρτία το ένα, είναι αμαρτία το άλλο. Θα πας στην κόλαση, θα πεθάνεις. Ξέρεις κάποιους που έλεγαν. Εμείς ονόματα δεν λέμε, είναι πολύ ψευδεστικό, αλλά είχε μια περίπτωση. Ναι. Που ήταν κάποιοι πολύ κακοποιητικοί γονείς, πάρα πολύ κακοποιητικοί γονείς, οι οποίοι χτυπούσαν την κόρη τους, τις άπιζαν στο ξύλο, τις φερόντουσαν άσχημα. Όταν μεγάλωσε η κόρη τους, την είχαν απορρίψει. Επειδή η κόρη τους είχε μια φυσιολογική ζωή, να βγαίνουν έξω όπως έβγαιναν και τα άλλα κορίτσια της ηλικίας, τους έκαναν τις σχέσεις της. Μετά η κόρη τους επαντρεύτηκε έναν άντρα που ήταν ξανά παντρεμένος, τη θεώρησαν πολύ ανήθικη επειδή επήρεν το χωρισμένο με παιδιά, δεν την αποδέχονταν την κόρη τους, τις έκαναν πούλι και μετά η κόρη τους έπαθαν καρκίνο και βγήκαν και από πάνω να λένε ότι την τιμώρησαν ο Θεός για τις αμαρτίες της, γιατί έκαναν σεξ πριν να παντρευτεί. Δεν είπαν την αλήθεια ότι την κακοποιούσαν και τη δημιουργήσαν ψυχολογικά και πολύ πιθανόν αυτή και αυτή για αυτό το καρκίνο που έπαθε, την τιμώρησαν ο Θεός. Βλακίες, δυσκολυψίες, γι' αυτό δεν είμαστε δυσκολυψίες. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Ο Θεός γιατί δεν τους τιμωρά εκείνους που είναι κακοί? Α, ναι, αυτό. Α! Κακό δεν είναι να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένος. Κακό είναι να χτυπάς τους άλλους ανθρώπους. Κακό είναι να τους υποτιμάς. Κακό είναι να τους προσβάλλεις. Να τους δείχνεις κακία και μίσος. Αυτά είναι κακά. Ό,τι να είναι. Πραγματικά, ό,τι να είναι. Εντάξει. Δεν φταίει ο Θεός φυσικά για τους θρησκόληπτους. Μόνοι τους τα κάνουν. Και επίσης νομίζουν ότι κρατούν τον Θεό και είναι όλος δικός τους, ότι ο Θεός τους ανήκει. Εμείς που δεν είμαστε θρησκοληπτοί, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό, μόνο αυτοί έχουν σχέση με τον Θεό. Είναι αντιπρόσωποι του Θεού στη γη. Το έχω σκεφτεί αυτό. Και ο αγάπη μου. Μπορώ να πω κάτι, να σας ξέρω. Παλιά. Δεν ξέρω αν να το πω. Πες το και μα πριν το κόψω, το κόψω. Ναι. Παλιά ο παπάς ήταν θεός. Ήταν. Σε κάποια φάση ήταν θρησκόληπτος. Ναι, λίγο όμως, όχι λίγο, πολύ. Λίγο, όχι πολύ, ήταν θρησκόληπτος. Ναι. Αλλά τώρα... Το ξεπέρασες. Άμα θες να είσαι θρησκόληπτος, μπορείς. Σου απαγορεύει κανένας. Όχι, δεν είναι ότι θέλω να... It's a choice, είναι επιλογή. Δεν είναι ότι θέλω να είμαι, απλά νιώθω λίγο παράξενα επειδή είχα συνηθίσει αυτό το πράγμα. Έχεις συνηθίσει να σου λένε ο Θεός το ένα και ο Θεός το άλλο? Όχι, αλλά θα στο δημο... Θα πηγαίνεις στην εκκλησία? Όχι, αλλά παλιά με είχαν αναγκάσει να πάω κατηχητικό. Πες τα όλα εδώ. Όλα εδώ πληρώνονται! Σε ανάγκαζε, δεν ναι, πας. Όχι, έλεγα, μα δεν θέλω, μα δεν μ' αρέσει, τι παιδιά θα είναι εκεί πέρα και. Και μου λέει, πειράζει, θα πας να κάνεις φίλους, αλλά δεν έμαθα το θέλημα του Θεού, έμαθα όλους τους Άγιους, ξέρω, αυτό δεν είναι κάτι. Μπράβο μας. Κοίταξε, αν σου άρεσε να πας στο κατηχητικό και θέλεις να πας, θα βρίσκαμε και το κατηχητικό να πας. Εγώ ήμουν και δασκάλα κατηχητικού, όχι μόνο μαθήτρια κατηχητικού, στα νιάτα. Ναι. Δηλαδή μέχρι τα 25 μου δίδασε κατηχητικό. Πήγαινα και έκανα κατηχητικό στα παιδάκια. Ναι. Εντάξει.
Εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ του κατηχητικού. Ούτε εγώ. Είμαι υπέρ της ψυχοεκπαίδευσης πλέον. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνει το ένατο επεισόδιο. Αυτό είναι λίγο μικρό, βγήκε 15 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Τι λες βρε, 15... αφού το κόβαμε. Α, όχι, το κόψαμε. Τι λες βρε. Τι λες βρε, έχει πάει σχεδόν 40 λεπτά σίγουρα. Εμείς τώρα πλησιάζουμε στο χώρο όπου θα πάμε να πάρουμε εδώ, το παιδί τώρα, μας. Εδώ είναι, φτάνουμε.